Γεια σας, καλώς ήλθατε στο Euronews και στην Ιθάκη. Εκεί που εσείς βλέπετε απέραντο γαλάζιο, εμείς αντικρίζουμε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Με τη φράση αυτή, εθελοντές δίτες περιγράφουν την κατάσταση στις ελληνικές θάλασσες αλλά και σε πολλές περιοχές της Μεσογείου. Κάποιοι ψαράδες, ιχθυοκαλλιεργητές, κάτοικοι αλλά και τουρίστες αντιμετωπίζουν την θάλασσα περίπου ως χωματερή. Γι' αυτό και κάθε χρόνο οι ομάδες καθαρισμού βγάζουν τόνους απορριμμάτων και δειχτιών από τον βυθό. Σε αυτή την εκπομπή ακολουθούμε την ομάδα της οργάνωσης Healthy Seas στον βυθό της θάλασσας. Για τρίτη χρονιά εθελοντές δίτες βουτούν στη θάλασσα του Ιωνίου για να καθαρίσουν τον βυθό. Στόχος είναι να απομακρύνουν τεράστια πλαστικά δίχτυα που αφέθηκαν στη θάλασσα. Πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος, πολλά ψάρια μπλέκονται στα δίχτυα φαντάσματα και πεθαίνουν, ενώ κάποια είδη αποφεύγουν τις περιοχές που είναι μολυσμένες. Στην Ιθάκη λειτουργούσαν δύο ιχθυοκαλλιέργειες. Όταν έκλεισαν, κανείς δεν μάζεψε τα δίχτυα και ό,τι άλλο κατέληγε στο βυθό. Κανείς δεν ζήτησε από τους υπεύθυνους να καθαρίσουν την περιοχή πριν αποχωρήσουν. When we came here to Ithaca for the first time 4 years ago, then we thought that we are dealing with a case on its own. And then soon after that, we learned that it's more extensive problem. All over Greece, there are abandoned fish farms. The one you can see behind me in the back has been polluting the area for more than 10 years. Πέρα από τα δίχτυα, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και η εγκατάλειψη των κτηριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα. Τα κτίρια διαλύονται, ξύλο, πλαστικό, αλουμίνιο και άλλα υλικά καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας. We came here, we cleaned up the area around it, underwater until 30 meters. Now the divers go a little deeper, and unfortunately one of the reasons why we are back here, because the land part of this building keeps degrading. We've been in close conversations with the government, and we've been trying to achieve somehow, also with the help of lawyers, to let it understand that the authorities could have a role to take here. Τουρίστες και ντόπιοι δεν βλέπουν τα ξεχασμένα δίχτυα που μολύνουν τον βυθό. Όμως οι ψαράδες γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη ζημιά που γίνεται, αφού τα ψάρια εξαφανίζονται. Κάθε χρόνο τα ψάρια μειώνονται. Κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο. Και στο βυθό έχει τι, έχει πολλά σκουπίδια. Εδώ θέλουν να βγάλουν όλα. Η Ιθάκη είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός Ελλήνων και ξένων επισκεπτών που επιλέγουν το νησί. Όμως υπήρχαν παραλίες που έμοιαζαν με σκουπιδότοπο, αφού εκεί κατέληγαν τα απομεινάρια των ιχθυοκαλλιεργειών. Δεν ξέρουμε τι ζημιά υπάρχει από τις υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες και σε έκταση μέσα στη θάλασσα, μέσα στο βυθό. Αυτό θέλει να δούμε και θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα δίχτυα τα οποία θα πρέπει να καθαριστούν. Φτάσαμε σε αυτό γιατί το κράτος δεν είχε ποτέ καταφέρει να έχει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τη λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και γι' αυτό έπρεπε από την πρώτη στιγμή να υπάρχει ένα σωστό νομικό πλαίσιο να καλύπτει όλα αυτά τα κενά. Αυτό δεν υπήρχε, οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτό. Οι δίτες των οργανώσεων Healthy Seas και Ghost Diving ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει οι επιχειρήσεις σε πάνω από 20 χώρες. Έχουν καθαρίσει πολλές ακτές και θάλασσες, όμως πουθενά δεν έχουν δει κάτι παρόμοιο. Greece has for some reason ghost farms. So, I don't really know why, but people can or are allowed here to leave unused fish farms behind the moment they are not operational anymore. It is a weird thing, but this is only something we only see in Greece at this moment. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι πως οι ιχθυοκαλλιέργειες, αν και έχουν εγκαταληφθεί, παραμένουν στην κατοχή ενός ιδιώτη. Αυτό κάνει πιο δύσκολη μία πιθανή παρέμβαση των αρχών. Βεβαίως, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο ιδιώτης που μολύνει το περιβάλλον έχει ευθύνες και λογοδοτεί.
We are very sad that it took so many years to have this operation in place. We are very honored that many local communities helped us with this. We questioned where are the authorities, where is the owner, where are the decision makers who should have taken action by law before we come here. Για πολλά χρόνια οι κάτοικοι της Ιθάκης είχαν αποδεχθεί την κατάσταση και δεν πίστευαν πως κάτι μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό και η έλευση των εθελοντών στο νησί αντιμετωπίστηκε με καχυποψία. The local community was in the beginning, and then we are talking about 2021, a little bit skeptical, like they are cleaning up the fish farm. For real? Okay, let them go and let's see where it ends. Now all lights were at green. So the Coast Guard, the mayor, everyone, all the locals, everybody's supporting us really well and that's super nice. Οι εθελοντές δίτες που βρέθηκαν στο νησί δεν περιορίστηκαν στον καθαρισμό του βυθού. Το ζήτημα είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας, ώστε στο μέλλον να μην ανεχθεί παρόμοια φαινόμενα. Η Healthy Seas ξεκίνησε συνεργασία με τους ψαράδες, τους επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και με τοπικούς φορείς. Οι πολίτες της Ιθάκης αναγνωρίζουν την δουλειά που έχει γίνει. Πάρα πολύ θετικά, γιατί δεν γίνανε μόνο δράσεις μέσα στη θάλασσα, γίνανε και δράσεις στεριά. Υπήρξαν ειδικά σεμινάρια που γίνανε εδώ στην Ιθάκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η δράση της Χελτισή και στα σχολεία, όπου είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν ειδικά σεμινάρια πάνω στο θέμα του καθαρισμού, αλλά και της ανακύκλωσης. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ένα μικρό νησί όπως είναι η Ιθάκη. Πριν από την Ιθάκη, η Healthy Seas καθάρισε τον βυθό και παραλίες που βρίσκονται στη Δυτική Αχαΐα. Οι δίτες περισυνέλεξαν δίχτυα, σκουπίδια και πλαστικά βάρους 30 τόνων. Στην προσπάθεια συμμετείχαν και αρκετοί εθελοντές της περιοχής. Το φθινόπωρο η ομάδα θα ταξιδέψει στον Αμβρακικό κόλπο και στο χωριό Μενίδη, ενώ σχεδιάζονται και άλλες αποστολές, κυρίως σε νησιά. Σε πολλά σημεία της Ελλάδας έχουν εγκαταληφθεί δεκάδες ιχθυοκαλλιέργειες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τοπικοί φορείς και πολιτεία δεν έχουν αναζητήσει ευθύνες, ούτε έχουν καθαρίσει τον βυθό. Όμως, τα δίχτυα φαντάσματα αποτελούν περιβαλλοντικό έγκλημα και συμβάλλουν στην καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο Euronews.